Μαζί σας. Είναι μια ευκαιρία να σας ρωτήσουμε τι έχει γίνει με αυτό το θέμα με τα αεροπλάνα, με την προκαταβολή. Επειδή ακούγονται συζητήσεις κατά καιρούς διάφορες, ας πούμε, έχουμε δώσει λεφτά, θα δώσουμε. Τι έχει γίνει? Λοιπόν, ακούστε, η ιστορία των πίθρι που ορισμένες δυνάμεις του αντιπολιτευόμενου τύπου αλλά και της αντιπολίτευσης σε επίπεδο Βουλής έχουν ξεσηκώσει τον κόσμο, είναι οι ίδιες δυνάμεις, οι ίδιες, η προηγούμενη κυβέρνηση είναι αυτή που είχε ουσιαστικά δρομολογήσει αυτή τη συμφωνία, είχαν πέσει οι προϋπογραφές, είχαν γίνει όλα τα προσύμφωνα κτλ. Και επειδή είναι αεροπλάνα αεροναυτικής συνεργασίας, εγώ δεν θα μπω στην ουσία αν αυτά τα αεροπλάνα αυτή τη στιγμή είναι τα καλύτερα ή τα χειρότερα. Έχω διαβάσει τους φακέλους. Ως αναπληρωτής υπουργός έχω θέσει και τους προβληματισμούς μου εντός της κυβέρνησης για αυτά τα ζητήματα. Η κυβέρνηση προχωράει και αποφασίζει να προχωρήσει. Εννοείται ότι έχετε πει ότι διαφωνείτε? Δεν είπα εγώ αυτό. Είπα ότι έχω θέσει τις δικές μου προσεγγίσεις. Αν έχετε θέσει τους προβληματισμούς, τι εννοείτε? Αυτό είναι κάτι το οποίο εντός της κυβέρνησης και εντός του ΚΙΣΕΑ ο καθένας έχει τοποθετηθεί γραπτός κτλ. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Αυτό που, όμως αυτό που έχετε όμως που μπορείτε να μας πείτε δεν είναι κρυφό, όπως είπατε. Απαντάω. Πρέπει να σταθμίσει κανείς την οικονομική συγκυρία της στιγμής και να δει αν αυτό το πρόγραμμα πρέπει να υλοποιηθεί ή πρέπει να παγώσει για ένα διάστημα, προκειμένου να εξυπηρετήσουμε άλλες οικονομικές ανάγκες, ανθρωπιστική κρίση. Που είναι πολλές δυστυχώς. Άρα είναι ακόμα ανοιχτό το ενδεχόμενο να παγώσει? Είναι κάτι το οποίο νομίζω θα συζητηθεί σε επόμενο ΚΙΣΕΑ ή σε επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο. Έχουμε δώσει λεφτά, κύριε Ίσχυ, έχουμε δώσει προκαταβολή? Όχι. Δεν έχουμε δώσει δραχμή, τίποτα, ούτε ένα ευρώ δεν έχουμε δώσει? Όχι, τίποτα. Μέχρι στιγμής. Εντάξει, άρα είναι πιο εύκολο να παγώσει. Θα το δούμε. Εγώ δεν είμαι αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να εκφράσω την άποψη της κυβέρνησης. Καταθέτω μια προσωπική προσέγγιση. Το καταλαβαίνω. Σταθμίζοντας τα πράγματα και τα ζητήματα. Και τώρα, Υπουργέ, να ρωτήσω κάτι γενικότερο. Ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης και δράσης για τους εξοπλισμούς δεν θα προχωρήσει στον αυτόματο πιλότο. Αυτό είναι είδηση που μας δώσατε. Γι' αυτό σας ρωτάω. Είναι είδηση. Γι' αυτό σας ρωτάω. Δεν μου λέτε κάτι. Δεν έχετε δώσει ευρώ και αν δεν αποφασιστεί. Η κυβέρνηση πρέπει να το σταθμίσει. Ναι, αν η κυβέρνηση το σταθμίσει διαφορετικά. Αν πρέπει να δοθεί προκαταβολή, αν δεν πρέπει. Αν πρέπει. Αυτό είναι ένα ολόκληρο θέμα το οποίο νομίζω ότι. Εμείς νομίζαμε ότι είχε κλείσει πάντως. Πολλοί κλείνουν τη συμφωνία με τους δανειστές, τη συμφωνία για τα αεροπλάνα πριν ακόμα πέσουν οι υπογραφές. Πάντως οφείλω να πω ότι κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος, όχι εσείς, μας είχε πει εδώ, πέρασε ένα διάλειμμα. Κάποια μέρα τον περασμένο μήνα, οφείλω να πω, μάλλον είχε ακούσει τις δικές σας ενστάσεις και επιφυλάξεις, ότι επειδή το είπαμε, δεν σημαίνει ότι θα γίνει κιόλας. Πάντως, γι' αυτό λέω ότι είναι μια ευκαιρία που το ξεκαθαρίζετε, ότι δεν έχετε δώσει ούτε ευρώ προκαταβολή. Εάν η κυβέρνηση σταθμίσει διαφορετικά τα πράγματα και προχωρήσει σε αυτή τη δουλειά, σε αυτή τη. Αναβάθμιση των αεροσκαφών. Πρέπει να δώσουμε πολλά λεφτά. Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι είναι 75 εκατομμύρια ευρώ, αν θυμάμαι καλά. Με το καλημέρα. Με το που πέφτουν οι υπογραφές και εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένα διάστημα 2 μηνών, 3 μηνών. Δεν μου λέτε κάτι τελευταίο, κύριε Υπουργέ, γενικό. Εμείς τώρα είμαστε σε μια κατάσταση που η χώρα δεν έχει λεφτά. Από ό,τι ξέρω, χωρίς να κάνω τον ειδήμονα στα στρατιωτικά, η χώρα παραγγέλνει τώρα, κάνει σχεδιασμούς και παραγγέλνει τώρα όπλα, αεροπλάνα, ντουφέκια, φρεγάτες, λέω γενικώς, για να τα παραλάβει και να είναι έτοιμη να αντάξει τα χέρια της για την άμυνά της μετά από 5, 6, 7 χρόνια, 8. Έτσι δεν είναι η γραμμή? Η απόφαση της πολιτικής ηγεσίας και του κυρίου Καμένου και μου προσωπικά και του κυρίου Τόσκα και η συζήγηση μας προς την κυβέρνηση είναι ότι προχωράμε σε όλες τις αναγκαίες προμήθειες που αφορούν μόνο την συντήρηση των οπλικών μας συστημάτων και των ανταλλακτικών που έχουμε ανάγκη για τους τρεις κλάδους. Τίποτε άλλο. Αυτές είναι συμβάσεις που υπάρχουν για πάρα πολλά χρόνια. Να δεν το συζητούμε να έχουμε αεροπλάνα και να μην τα συντηρήσουμε. Ακριβώς. Για όνομα του Θεού. Ακριβώς. Πάνω σε αυτό υπάρχει το αξιόμαχο. Είμαστε πανέτοιμοι. Θα συνεχίσουμε εμείς το να τηρούμε τη διαδικασία αυτών των ανταλλακτικών, των αναβαθμίσεων και των συντηρήσεων. Και από εκεί και πέρα δεν έχει μπει κανένα άλλο θέμα για νέους εξοπλισμούς. Κανένα άλλο. Μάλιστα. Λοιπόν. Δεν ξέρω, βοηθήστε με λίγο από το κοντρόλ. Είναι ώρα να κάνουμε διάλειμμα. Να ευχαριστήσουμε τον Υπουργό. Να είστε καλά. Κύριε Ίσχυ, ευχαριστούμε πολύ.